Για δεύτερη μέρα μάγεψε η λυτή και δωρική φωνή της Φωτεινής Βελεσιότου στο Πάρο 8 στη Κομοτηνή. Το υπέροχο μελωδικό ταξίδι έδειξε για άλλη μια φορά το πολιτιστικό πρόσωπο του Διπεθέ Κομοτηνής. Ορίσουμε για δεύτερη συνεχόμενη βραδιά στην πόλη της Κομοτηνής, στη Φωτεινή τη Βελεσιότου. Μια τραγουδίστρια που μας έκανε την πολύ μεγάλη τιμή σήμερα να είναι κοντά μας. Και χθες. Εχθές ήταν μια εξαιρετική παράσταση και σήμερα περιμένουμε να είναι το ίδιο εκπληκτική. Θεωρούμε ότι καλλιτέχνες όπως η Φωτεινή και ο Βαγγέλης ο Καζαντζής και εξαιρετικοί συνεργάτες σας, νομίζω ότι τιμούν τη μουσική και μας δίνουν την ευκαιρία να πιστεύουμε ότι τελικά είμαστε οι άνθρωποι πλασμένοι από πολύ ωραία υλικά. Μεγάλη χαρά. Έρχομαι στην Κομοτηνή, την οποία λατρεύω πραγματικά, γιατί έρχομαι και για ιδιωτικούς λόγους. Έχω φίλους εδώ και όταν τραγουδάω κιόλας νιώθω ακόμα καλύτερα. Είναι, για μένα είναι τιμή, γιατί σε δύσκολους καιρούς κάνουν υπερβάσεις όσοι έρχονται. Έχει έντονα πειραγμένα πράγματα, δηλαδή λίγα τραγούδια εγώ θα πω από τη δισκογραφία μου, αλλά περισσότερο άλλων συνθετών και με πολύ χαρά λέω τέτοια πράγματα με τα παιδιά, τα νέα που συνυπάρχω. Για τις μελωδίες και τη νέα δουλειά μίλησε και ο ταλαντούχος τραγουδοποιός Βαγγέλης Καζαντζής. Χθες περάσαμε πολύ όμορφα, ελπίζουμε και ο κόσμος. Θα απολαύσουν τραγούδια από τις δύο δισκογραφικές μου δουλειές, της Γης στο Μυστικό και το Έξω από τα Μέτρα, τραγούδια από τις δουλειές της Φωτεινής, καθώς και πολλά άλλα αγαπημένα τραγούδια, διασκευές, παραδοσιακά, κάποια ρεμπέτικα. Ό,τι προκύψει, όπως προκύψει η βραδιά. Το επόμενο βήμα, ακόμη η αλήθεια είναι ότι δεν έχω σκεφτεί ποιο θα είναι, γιατί το τελευταίο χρόνο ασχολούμαστε πολύ με τις εμφανίσεις, τις ζωντανές. Και τώρα είμαι στη φάση που θα αποφασίσω τι θα κάνω με καινούργια τραγούδια, αλλά σίγουρα υπάρχουν στα σκαριά καινούργια τραγούδια για καινούργια δουλειά. Και νέες εμφανίσεις σίγουρα θα προγραμματιστούν.